Έχει γίνει και αυτή η δολοφονία του Καραϊβάζ, του Γιώργου. Και λέω πόσο μπορεί να σοκάρει τους συναδέλφους. Βέβαια, εννοείται ότι όλη η δημοσιογραφική κοινότητα σοκαρισμένη και εννοείται ότι καταδικάζουμε όλο αυτό το έγκλημα. Αλλά φαντάσου τώρα να είσαι στην ίδια εκπομπή, να είσαι με τον ίδιο διπλανό άνθρωπο, που ουσιαστικά να ξέρεις ότι ερευνά, ψάχνει και σημαίνει αυτό. Με τι δύναμη συνεχίζεις και πόση δύναμη θέλει για να συνεχίσεις, γιατί καταλαβαίνεις, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Είναι κάτι που δεν περιγράφεται αυτό. Αυτό δεν περιγράφεται και εγώ το έζησα. Να σου πω, είχαμε μια τέτοια απόσταση με τον Γιώργο. Ναι, βέβαια, κάθε μέρα. Εκείνη την Παρασκευή. Ήταν μεγάλο σοκ. Ήταν μεγάλο σοκ και πραγματικά ταράζεσαι. Ταράχτηκα πάρα πολύ τότε. Ταράχτηκαμε όλοι και ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, ας πούμε, της ζωής μου γενικότερα και της επαγγελματικής και της προσωπικής. Γιατί όταν ζεις και βιώνεις μια τέτοια απώλεια, είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει. Και ακόμα δεν το έχουμε ξεπεράσει, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω δεν ξεπερνάει αυτό. Δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Δεν θα ξεπεραστεί ποτέ όλο αυτό. Τότε πραγματικά φοβήθηκα. Μα είναι ανθρώπινο να φοβηθεί. Ταρακουνήθηκα. Εννοείται. Ταρακουνήθηκα. Όταν έχει οικογένεια και παιδιά, δηλαδή θέλω να πω τώρα. Δεν ξέρω ποιοι είναι και πώς θα ήθελα να μην πούνε τη λέξη φόβο, αλλά δεν γίνεται να μην περάσει μέσα από το μυαλό σου και αυτή η σκέψη όταν συμβαίνει στον διπλανό σου άνθρωπο, κάνοντας ουσιαστικά την ίδια δουλειά, δηλαδή και στην ίδια εκπομπή. Γιατί ουσιαστικά αυτό που γνωρίζω τώρα, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρεις και το λόγο, δηλαδή ουσιαστικά ποιος είναι ο λόγος που συνέβη ένα τέτοιο και πράγμα. Ξέρεις τι άλλο, ρε Γρηγόρη, συνειδητοποιείς, δηλαδή πόσο φτηνή είναι μια ανθρώπινη ζωή. Ποια. Δηλαδή κάποιος πλήρωσε κάποιον για να βγάλουν από τη μέση, ας πούμε, έναν οικογενειάρχη, ο οποίος εκείνο το μεσημέρι έχει τελειώσει τη δουλειά του και γύριζε στο σπίτι του και θα πήγαινε, όπως μου είχε πει, βόλτα με το παιδί του. Πόσο φτηνή έχει γίνει πια η ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό και λέω, αυτή η δουλειά που κάνετε πληρώνεται. Όχι. Δεν πληρώνεται. Γι' αυτό τι είπες στην αρχή, κουζουλός, δεν είπες. Με ζήτα.